ότι θα φύγεις να βρεις αλλού αγά. Αγάπησε έναν άλλον που να έχει πιο μεγά. Που να έχει πιο μεγά. Μεγάλη και μακριά. Μεγάλη και φαρδιά. Μεγάλη την καρδιά. Βρε δε πάναγα, βρε δε πάναγα. Να αγάπη της με άλλος κασίλα μου μεγά. Μικρόφωνα για Πέτρο Μίχο. Μποζιντάρ Πάντοβιτς επέστρεψε. Προσπάθεια του Μαρέσκα να σταματά στον Χαλκιά. Ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε πάρα πολύ καλά την μπάλα με πολλή υπομονή και εδώ εξαιρετική ανάπτυξη. Το τρίγωνο Διεϊρίνια Ίβιτς στον κενό χώρο για τον Εντίνιο στην κλειστή γωνία. Καλή εκτέλεση από τον Πορτογάλο που πρόσφατα χρήστηκε και διεθνής. Όμως ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έγινε πάρα πολύ επικίνδυνος με την κεφαλιά του Διεϊρίνια που κέρδισε τον Διόγο στον αέρα από την εκτέλεση φάουλ του Γκαρσία. Αυτός, όπως είπαμε, εκ των κορυφαίων του ΠΑΟΚ. Ενώ η εξέδρα ακούγεται, τραγουδούσε ως σύνθημα το όνομα του Ενέστο Βαλβέρδε. Λίγο έλειψε να σιωπήσει οριστικά, καθώς το φάουλ του Γκαρσία, με κάποια ευθύνη και από τον Νικοπολίδη, αλλά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκαρσία που έχει σοβαρευτεί και είναι δύναμη πυρός πλέον στην Ισπανία. Γεια σας, είμαι ο Γκανιάς της γειτονιάς σας. Είμαι ο καινούριος σας γειτονιάς. Γεια σας, είμαι ο Γκανιάς της γειτονιάς σας. Είμαι ο καινούριος σας γειτονιάς. Γεια σας, είμαι ο Γκανιάς της γειτονιάς σας. Πόσο! 1-0. Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε. Πού μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε. Γιατί ρε χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε. Όχι ρε. Φλάμα ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Φλάμα ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Ξανασκεπάστε με. Και άλλος να σε πει, και άλλος να σε πει. Το πιάσες το υπονοούμενο μωρό μου, αλλά Σαλόνικα. Βρε δε πάναγα, βρε δε πάναγα. Να αγάπη της με άλλος κασίλα μου μεγά. Βρε δε πάναγα, βρε δε πάναγα. Να αγάπη της με άλλος κασίλα μου μεγά. Βρε δε πάναγα. Βρε δε πάναγα, βρε δε πάναγα. Να αγάπη της με άλλος κασίλα μου μεγά. Βρε δε πάναγα, βρε δε πάναγα. Να αγάπη της με άλλος κασίλα μου μεγά. Βρε δε πάναγα. Του γηπέδου πολλά τα συνθήματα, κυρίως σε βάρος της διοίκησης και του Σωκράτη Κόκαλη. Δεν γλίδωσαν και οι παίκτες, οι οποίοι όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Αναλαμβάνω, τα περισσότερα συνθήματα ήταν σε βάρος του Προέδρου του Σωκράτη Κόκαλη με το κορυφού για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, μια εικόνα που σε κανέναν δεν άρεσε, μια εικόνα που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν είναι αυτός ο χειρότερος Ολυμπιακός που έχουν παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πως είναι, πάνω κάτω είναι.